Κύριε Ρούσο, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς βλέπετε την διαχείριση πρώτα από την πλευρά της κυβέρνησης της όλης ιστορίας με την αξιολόγηση? Διαστρέβλωση, συκοφαντία και απίθμενη υποκρισία όπως πάντα. Mm-hmm. Όταν πρέπει να υπερασπιστούν αυτά τα οποία προσπαθούν να περάσουν με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Η διαστρέβλωση έγκυται στο γεγονός ότι μιλάνε για πλαστά δικαιολογητικά και ότι δήθεν εμείς εμποδίζουμε τον έλεγχο των πλαστών. Mm-hmm. Αυτό είναι πλήρης διαστρέβλωση πραγματικότητας. Όλοι γνωρίζουν ότι ο έλεγχος των πλαστών δικαιολογητικών είναι μια ξεχωριστή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και ουδείς την έχει εμποδίσει. Mm-hmm. Αντιθέτως, ανήκουμε σε αυτούς που πάντα καταγγέλανε τις πελατειακές σχέσεις στο δημόσιο και πάντα βρίσκονταν απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Αντιθέτως, αυτοί που τώρα μιλάνε για δίθεν έλεγχο, ας πούμε, των στοιχείων, είναι αυτοί που χρησιμοποιούσαν τα πλαστά δικαιολογητικά για να βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν πάντα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως κανείς δεν έχει εμποδίσει αυτή την ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι τελείως ανεξάρτητη από τον έλεγχο τον οποίο επικαλούνται να κάνουν σήμερα. Άρα λοιπόν τώρα μιλάμε για την αξιολόγηση αυτή καθ' αυτή που ουσιαστικά τι θέλει να κάνει? Θέλει να βάλει μια οριζόντια γραμμή και όσοι είναι κάτω από τη γραμμή να διαφθούν. Η αξιολόγηση με δύο λόγια λέει ότι 15% των ανθρώπων σε κάθε δήμο και σε κάθε ξεχωριστή υπηρεσία είναι προς απόλυση. Mm-hmm. Θα πάρουν κάτω από τη βάση υποχρεωτικά και εγώ ρωτώ, γιατί είναι το 15% άχρηστη και όχι το 25% ή το 5%? Mm-hmm. Ποιο είναι το κριτήριο, ας πούμε, με το οποίο επιλέγουν ότι το 15% υποχρεωτικά θα βγαίνουν άχρηστοι και θα πάνε σε διαθεσιμότητα και δεν μπορεί να τύχει μια υπηρεσία αυτοί που δεν μπορούν, ας πούμε, να ανταποκριθούν και να μην είναι καλοί πάλι να είναι το 20% mm-hmm. ή να είναι το 7%. Mm-hmm. Αυτή είναι μια προκρούστια κλίνη, ας πούμε, την οποία τη φτιάχνουν ακριβώς για να βγάλουν τα νούμερα που θέλουν για να προχωρήσουν στις απολύσεις. Εντάξει, άρα δεν καμία σχέση με πραγματική αξιολόγηση των ικανοτήτων των υπαλλήλων και την καλύτερη απόδοση του δημόσιου τομέα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Από την πλευρά σας τώρα, εσείς θα συνεχίσετε, θα κρατήσετε αυτή τη στάση, διότι υπάρχουν διάφορες πλευρές από την πλευρά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που λέει ότι ίσως επηρεαστεί μέχρι και η χρηματοδότηση, ας πούμε, από την πλευρά του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουν αρχίσει και ακούγονται και τέτοιες απειλές. Εσείς θα εμείνετε στη στάση σας αυτή? Ακούστε τώρα, οι εκβιασμοί προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάγιοι, διαρκείς και διαχρονικοί. Εγώ να σας πω μία ενέργεια η οποία έγινε μόλις χθες στο Δήμο μου. Χθες λάβαμε ένα έγγραφο στο οποίο μας καλεί εντός μιας εβδομάδας να κάνουμε έξωση στην υπηρεσία καθαριότητας, να μεταφέρουμε 25 οχήματα στο δρόμο και να παραδώσουμε το χώρο στο ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο ανήκει και τον οποίο χρησιμοποιούμε αδιατάραχτα από το 2007 και θυμήθηκαν μετά από 7 χρόνια μιας τέτοιας παραχώρησης ότι εχθές το Παρασκευή, μία μέρα μετά όλον αυτή την υπόθεση που έχει ξεκινήσει με την αξιολόγηση και τα λοιπά, ότι πρέπει μέχρι τις 39 να παραδοθούμε το χώρο της καθαριότητας. Δηλαδή, να αφήσουμε το χαλάντρι στο έλεος, ας πούμε, των σκουπιδιών, να διαλύσουμε την υπηρεσία καθαριότητας και να βγάλουμε τα απορριμματοφόρα να τα σταθμεύουμε στο δρόμο. Λοιπόν, και αυτή η κίνηση είναι εμφανώς εκβιαστική κίνηση και νομίζουν ότι με τέτοιες μεθόδους θα μπορέσουν, ας πούμε, να κάνουν πίσω, ας πούμε, οι αυτοδιοικητικοί, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο δεν πρόκειται για αντιδράσεις μόνο από δημάρχους που έχουν εκλεγεί από το ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλες αριστερές δυνάμεις. Ας ρωτήσουν του Υπουργείου πόσοι άλλοι δήμαρχοι που προέρχονται από τους δικούς τους χώρους. Ναι. Στο Δήμο Χολαργού, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Που έχουν δώσει το ίδιο εντέλεσθε στις υπηρεσίες τους να μην προχωρήσουν στην αποστολή των στοιχείων. Γιατί όποιος ζει την αυτοδιοίκηση από μέσα γνωρίζει την αγωνία του τι θα κάνει με τους παιδικούς σταθμούς που στελεχώνονται από ανθρώπους υπό απόλυση, τι θα κάνει με την καθαριότητά του που στελεχώνεται από εργάτες υπό απόλυση, πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδες κοινωνικές ανάγκες της πόλης του, αν του διώξουν το προσωπικό, δεδομένου ότι υπάρχει και απαγόρευση προσλήψεων. Πώς θα μπορέσει να σταθεί ένας Δήμος με τέτοιες προϋποθέσεις και με τέτοιες συνθήκες? Άρα, άνθρωποι αυτοδιοικητικοί από όλους τους πολιτικούς χώρους στέκονται απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες ρυθμίσεις και κάνουν το μόνο που μπορούν να κάνουν.
Ακριβώς. Να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και βεβαίως για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη διαδικασία. Στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα των εκβιαστικών πρακτικών που προσπαθούν να καταστήσουν Όμηρο μια ολόκληρη πόλη, όπως είναι το Χαλάνδρι, 80.000 κατοίκων, στην οποία λένε ότι μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να βρει χώρο ιδιόκτητο που δεν φροντίσαν αυτοί επί 4 δεκαετίες κυβερνήσεις και διοικήσεις του Δήμου μας, να βρούνε χώρο ιδιόκτητο να στεγάζεται καθαριότητα και λένε ότι σε μια διοίκηση 20 ημερών να βρει χώρο μέσα σε μια εβδομάδα. Μάλιστα. Αυτά είναι απαράδεκτες πρακτικές. Απαράδεκτες πρακτικές σικελικής μαφίας, μάλιστα. Μάλιστα.